Στο Ναυπλίον τώρα, όπου στο άγαλμα του Καποδίστρια, μαθητές από τα σχολεία του Ναυπλίου, του ΑΕΔ και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας κατέθεσαν στεφάνια ως φόρο τιμής στους ήρωες της Επανάστασης του 1821. Μυρτιά και δάφνη ποτισμένη, μέσα στη σαυγούλα στη δροσιά, σας φέρνω μέρος δοξασμένη, με περηφάνεια τα παιδιά. Το μαρμαρέλιο σας μνημείο, με την ιερή του σιωπή, είναι ένα ζώντανο σχολείο που λόγια θάνατα έχει πει. Κι αν είναι η Ελλάδα μας μεγάλη, σ' όλο τον κόσμο ξακουστεί, σύστα θεμέλια έχετε βάλει και έχουν στους τάφους σας χτιστεί. Όπως πάντα και αυτή τη χρονιά αποτείουμε το φόρο τιμής στους ήρωες και τους αγωνιστές του 1821 και προσπαθούμε να αντλήσουμε μηνύματα χρήσιμα για την εποχή μας. Σήμερα σε αυτή την εποχή που βιώνουμε έντονα τον κρίζο, την αβεβαιότητα, το μήνυμα της 25 Μαρτίου 1821 είναι η εθνική υπερηφάνεια και ο άδολος πατριωτισμός. Ένας πατριωτισμός όπως μας το δίδαξαν οι ήρωες που με αυτοθυσία, χωρίς κανένα καιροσκοπισμό και ιδιοτέλεια έδωσαν ό,τι πολύτιμότερο είχαν την ίδια τους ζωή για την ελευθερία μας. Ένα τέτοιο μήνυμα πρέπει να προσανατολίζει και εμάς τους Έλληνες στα βήματα της εποχής. Τα παιδιά γνωρίζουν από τα χρόνια του νηπιαγωγείου ακόμα, γνωρίζουν γιατί η ελληνική οικογένεια κρατά τις παραδόσεις και θεωρώ ότι όχι μόνο γνωρίζουν, αλλά έχουν και αφηγήσεις και ακούσματα για το 21. Αυτό που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια, να παρουσιάζουμε άσχετους ανθρώπους, μαθητές που δεν γνωρίζουν, θεωρώ ότι αγγίζει τα όρια της υπερβολής και είναι μια συνειδητή προσπάθεια απαξίωσης και σπήλωσης της δημόσιας εκπαίδευσης. Το σχολείο ανταποκρίνεται απόλυτα στις υποχρεώσεις του. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπλίου και Παραρτήματος Κρανιδίου. Ήρθαμε να κάνουμε μία παρόρμηση και εμείς στις άλλες γυναίκες για να μπορέσουν να αποφύγουν τα κόμπλεξ τους και να συνεχίσουν αυτό που κάνουμε εμείς. Και δίνεται και το παράδειγμα ότι... Ο παραδειγματισμός είναι. Η ουσία μας είναι ο παραδειγματισμός. Η γνώση που μας δίνει έχει να κάνει και με τη σκέψη και με το συναίσθημα. Μαθαίνουμε πράγματα πολύ περισσότερα από αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Θεωρούμε όλοι μας, πιστεύω, ότι ο χρόνος που περνάμε εκεί είναι επικοδομητικός και θα ήταν καλό για όλους τους ανθρώπους αυτής της πόλης και των χωριών γύρω-γύρω που δεν κατάφεραν να τελειώσουν κάποτε. Το Λύκειο είτε το Γυμνάσιο, να κάνουν αυτή την προσπάθεια τώρα. Είναι αξίζει. Ανεπανάληπτο, πραγματικά. Εγώ είμαι Πρωτάκη και η Δήμητρα, η Κωνσταντίνα είναι στη Δευτέρα. Θέλω να συνεχίσω, θέλω να προχωρήσω, θέλω να... Δω τον εαυτό μου και παρακάτω. Είναι πάρα πολύ καλό το σχολείο μας. Όσοι το ακούσουν και δεν έχουν τελειώσει μπορούν να πάνε για να συνεχίσουν. Πάτε για να πάρετε το πτυχίο ή για να πάρετε γνώσεις και μάθηση? Πάνω απ' όλα και το πτυχίο αλλά πάνω απ' όλα γνώσεις που δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Πού σκέφτεστε να το χρησιμοποιήσετε το πτυχίο? Όπου μπορούμε καλύτερα. Οπότε θα συνεχίσουμε εμείς. Εγώ είμαι τελευταία τάξη φέτος, οπότε έχουμε σκοπό και η τάξη μου, μερικά παιδιά από εκεί, να συνεχίσουμε και του χρόνου. Πρώτη φορά, κύριε Κόρδη, είδαμε και τους μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές, έτσι να καταθέτω τους αφάνους. Όχι για πρώτη φορά. Στο Κρανίδι πηγαίνουμε κάθε χρόνο. Στο Ναύπλιο, ναι, για πρώτη φορά, καθώς υπήρξε αυτή η διαθεσιμότητα. Και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό γιατί είναι ένα σχολείο το οποίο εργάζεται αρκετά καλά αυτή τη στιγμή παρόλα τα προβλήματα και ελπίζουμε ότι αυτό θα σημάνει και μια καινούργια... Μιλάμε για γυμνάσιο, αλλαγή. Μιλάμε για γυμνάσιο, ναι. Είναι ένα γυμνάσιο, είναι το απολυτήριο ανισότιμο γυμνασίου και είναι ένας κύκλος σπουδών
που απευθύνεται, όπως έχουμε ξαναπεί και από εσάς, σε ενήλικες. Είδατε και μεγάλη διάθεση από τις κοπέλες που μιλήσαμε προηγουμένως. Είναι πολύ μεγάλη διάθεση. Γενικά υπάρχει διάθεση και για μάθηση και για συμμετοχή σε όλα τα κοινωνικά δρόμενα και τα πολιτιστικά. Φέτος μάλιστα από το σχολείο υπάρχουν και τρεις ερασιτέχνες ηθοποιοί στο Δημοτικό Θέατρο Άργους. Είναι μεγάλη μέρα η σημερινή. Πρέπει να τη θυμόμαστε και να περνάει στις μνήμες και στις καρδιές, κυρίως της νέας γενιάς. Όμως αυτός ο αγώνας, ο οποίος άρχισε από το 1821, 25 του Μάρτη με επίσημη έναρξη, μέχρι τουλάχιστον το 27-28, δεν είναι μια πορεία ευθύγραμμη, όλο εποποιία και όλο επιτυχίες. Εγώ στην περίσταση αυτή που περνά η Ελλάδα σήμερα, με τα γεγονότα όλα αυτά τα πολιτικά που διαδραματίζονται και τα ζει ο κάθε Έλληνας στο πετσί του, θα πρέπει να σταθώ τουλάχιστον στις σελίδες της Μελανές, μετά την Επανάσταση του 1921 και στις δύο φάσεις του εμφυλίου πολέμου. Εκεί τι έχουμε. Έχουμε πολιτικούς από τη μια πλευρά και στρατιωτικούς από την άλλη σε μια διαμάχη που οπωσδήποτε αποδείχθηκαν οι στρατιωτικοί την εποχή, τουλάχιστον εκείνοι ως περισσότερο πατριώτες από τους πολιτικούς. Η πολιτική ήταν ενός μικρού βεληνεκούς, δυστυχώς, ενός μικρού αναστήματος που λίγο πολύ ήθελαν μερίδιο μετά στην εξουσία, σφετεριστές της πολιτικής ζωής όταν η Ελλάδα έγινε πλέον από επαναστατημένη, από έθνος σκόρπιο, έγινε κράτος συγκροτημένο, μια κρατική οντότητα, ήθελαν να πάρουν τη μερίδα του λέοντος. Λίγο πολύ αυτό πρέπει να μας λέει πάρα πολλά, διότι ασφαλώς και ο αγώνας έδειξε μια και στρατιωτικούς μεγάλης μορφής, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο πλέον αγνός, ο πατριώτης, όπως ο Κανάρης. Παράλληλα όμως και ένα μεγάλο πολιτικό που έρχεται μετά τον Ελευθέρω Βενιζέλο, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Όμως πρέπει να διαρωτηθούμε ποιο ήταν το τέλος του Κολοκοτρώνη, για να φτάσει δηλαδή ο άνθρωπος, ας το πούμε, στα φυσικά χρόνια, γιατί πέθανε οπωσδήποτε με φυσικό θάνατο, αλλά ειδικότερα του πολιτικού του μεγάλου βεληνεκούς, που δεν τον θέλουν οι μικροψυχίες και οι μικρότητες των πολιτικών της, αυτοί δυστυχώς που και την Επανάσταση καταράκωσαν, αλλά λίγο πολύ και τη σημερινή Ελλάδα κουράζουν. Εκεί θέλω να επιμείνω, και αυτή ήταν και η ευχή του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στο σχολείο που σέναξε κάτω από την πνίκα και μίλησε σε ορισμένους, σε μαθητές εκεί των σχολείων του γυμνασίου της Αθήνας, ότι παιδιά πρέπει να κρατάμε την Ελλάδα ψηλά. Τους έδωσε κάποιες παρακαταθήκες. Οι παρακαταθήκες αυτές δεν είναι τίποτα άλλο από πίστη στις παραδόσεις της φυλής και στη θρησκεία. Αυτό πρέπει να μείνει σαν παρακαταθήκη σήμερα. Από τότε μέχρι σήμερα αυτό δεν νομίζω ότι κρατήθηκε κατά γράμμα. Και δυστυχώς πληρώνουμε αυτά που πληρώνουμε.